Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, μάλλον Παρασκευή προς Σάββατο, ξημερώματα, άμα δεν έχεις τι να κάνεις, σκαλίζεις ας πούμε και το Twitter. Και παρακολούθησα μία συνομιλία στο Twitter, προσέξτε τώρα, ξέρετε ότι στην εκπομπή αυτή δεν τζουβαλιάζουμε ποτέ. Υπάρχουν πολύ σοβαρές μη κυβερνητικές οργανώσεις που σέβονται το ρόλο και τα όρια τους. Δεν υποκαθιστούν το κράτος σε καμία των περιπτώσεων, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για αυτές που φυτρώνουν σαν τα ραπανάκια μη κυβερνητικές οργανώσεις, υποκαθιστούν κράτη, παίρνουν τα μπικικίνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ένα περίεργο ρόλο. Λοιπόν, στο Twitter, τι ήθελα και εγώ τώρα Παρασκευή ξημερώματα, κυρίως τι ήθελε καλή μου συνάδελφος Βασιλική Σιούτη να εμπλακεί σε ένα διάλογο που πήγε μέχρι πρωίας με μία μη κυβερνητική οργάνωση. Παιδιά, αυτό είναι για όσους είχαν και τις τελευταίες αμφιβολίες μετά τη δουλειά, εμείς τη λέμε εδώ Βασιλικούλα, της Βασιλικούλας το καλοκαίρι. Ακόμη περιμένουμε να μάθουμε στον Εύρο. Ε, ναι, ας είναι καλά η Βασιλική. Τέλος πάντων, είναι λοιπόν αυτή η Aegean Boat Report, τι όνομα, έδρα Δανία, ναι, η οποία αποφάσισε να τουιτάρει και να απαντήσει στον Πρωθυπουργό. Εμάς, σας το έχω ξαναπεί, δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι ο Πρωθυπουργός, εκπροσωπεί τη χώρα. Τι απάντησε λοιπόν, πόσταρε τις φωτογραφίες της επίσημης κατασκοπίας με τα μη επανδρομένα από την Τουρκία και είπε στον Πρωθυπουργό, η ενίσχυση των νησιών με αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό μπορεί να θεωρηθεί από ορισμένους ως πρόκληση, ειδικά επειδή αποτελεί παραβίαση συνθήκης Λοζάνης του 23 και της συνθήκης ειρήνης των Παρισίων του 47. Τότε η Βασιλική και σου λέει, καλά ρε παιδί, ΜΚΟ δεν ενδιαφέρεται για τον ανθρώπινο πόνο, ποστάρει τις φωτογραφίες των άλλων της κατασκοπίας επίσημης. Ως τι, ανέλαβε χρέη γραφείου τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, τέλος πάντων, με προϊόν κατασκοπίας. Και αρχίζει ένα διάλογο στον οποίο απαντάει ΜΚΟ, παιδιά, είναι απίστευτος. Άλλο να σας το λέω και άλλο να το διαβάσετε. Απαντούσε για λογαριασμό της ΜΚΟ και της έλεγε, εμείς δεν το ξέρουμε ότι φωτογραφίες. Σόπαρε μεγάλε. Λοιπόν, καλημέρα Βασιλική Σιούτη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Όπως θα λες είναι και όπως είπες και στην αρχή, δηλαδή δεν έχει σημασία τώρα ούτε καν σε ποιον τα είπε, αν τα είπε στον Πρωθυπουργό ή δεν τα είπε στον Πρωθυπουργό. Και όπως το λες, και εγώ ξέρεις, είχα ακούσει, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, δεν είχα κάνει ρεπορτάζ για την Aegean Boat ειδικά. Κάποιες πληροφορίες είχα όπως έχουμε όλοι μας. Αλλά εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις. Αν δεν έχεις ερευνήσει, θέλω να πω, και δεν γνωρίζεις με βεβαιότητα κάποια πράγματα. Μου έκανε λοιπόν, θέλω να πω ότι είχε τη φήμη ότι είναι μια οργάνωση η οποία έχει κατηγορηθεί για κατασκοπία, έτσι. Αλλά πάλι δεν έχει γίνει δίκη, δεν το ξέρουμε. Δεν ξέρουμε αν αυτές οι κατηγορίες ευσταθούν ή όχι. Αλλά όταν βλέπω να υπερασπίζεται έτσι τις θέσεις της Τουρκίας, που είναι ένας ισχυρισμός μόνο της Τουρκίας αυτός και μόνο πρόσφατος, έτσι, γιατί ότι η στρατιωτικοποίηση των νησιών παραβιάζει τη συνθήκη της Λοζάνης και οι Τούρκοι το συνδέουν και με την κυριότητα, ως όρο κυριότητας, κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Κάτι που είναι, όπως ξέρουμε όλοι, μια ερμηνεία, εσύ έχεις ασχοληθεί πάρα πολλές φορές σε πάρα πολλές εκπομπές σου, μια ερμηνεία που δίνει μόνο η Τουρκία, αυθαίρετη εντελώς, και την οποία λέει μόνο τώρα τελευταία, έτσι, όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν την, δεν τα έλεγε. Και όπως είπες επίσης, πριν, η Τουρκία πριν από λίγο καιρό είχε δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες του Ανατολού, είχε δώσει δημοσιότητα, οι οποίες ήταν καθαρά κατασκοπευτικές, κατασκοπευτικό προϊόν, ήταν από τα ντρόουν που σηκώνουν και φωτογραφίσανε τα δικά μας τα νησιά. Οι συγκεκριμένες δείχνανε κάποια αμερικανικά πλοία, τα οποία ξεφορτώνανε κάποια οχήματα που το Ανατολού έγραψε ψευδώς ότι είναι άρματα τεθωρακισμένα. Μάλιστα, για να επιτεθούν στην Τουρκία και πάλι λέγοντας. Ναι, ενώ ήταν οχήματα για τη μεταφορά των στρατιωτών. Προσωπικού, σωστά. Και όπως είναι γνωστό επίσης, έχει δώσει η Ελλάδα κάποια στην Ουκρανία οχήματα, έτσι. Και οι Αμερικανοί έφεραν κάποια άλλα και υπάρχουν κάποια άρματα που έρχονται για να, κάποια οχήματα για να αντικατασταθούν και αυτά που έχει δώσει η Ελλάδα στην Ουκρανία, μεταχειρισμένα κιόλας. Ναι, και όταν βλέπεις κάποιον λοιπόν που είναι μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία υποτίθεται ότι είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση για να βοηθάει τους πρόσφυγες, να επιτίθεται έτσι και να, να αναφέρει τους τουρκικούς ισχυρισμούς και να χρησιμοποιεί και κατασκοπευτικές φωτογραφίες,
Μια απορία την έχεις, οπότε το επισημαίνεις. Εγώ απλώς επεσήμανα ότι είναι περίεργο για μια ανθρωπιστική. Πολύ χαλαρά το λες, δεν είναι έτσι. Έκανες ολόκληρο διάλογο μέχρι το μου πρωί. Μου απάντησε. Ναι, ναι, μας ξενύχτησες, αλλά είχε ενδιαφέρον. Πώς ξεκίνησε ότι. Ο Νορβηγός. Μάλιστα. Κυρία μου, εγώ δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε για τη φωτογραφία. Δηλαδή, κυκλοφορεί παντού. Ως προϊόν κατασκοπίας, αυτός δεν το ξέρει. Έκανε ότι δεν ήξερε στην αρχή. Ναι, στην αρχή. Πού ξέρω εγώ ότι είναι Τουρκία. Εγώ λέει μπορεί να είναι και Αμερικάνικη, έτσι είπε στην αρχή. Μάλιστα. Για να καταλήξουμε ότι όλα. Κάποιες χώρες λέει χρησιμοποιούν ντρόουν για να βγάζουν φωτογραφίες. Τέτοιες μπορεί να είναι και της Αμερικής που έχει και τα οχήματα αυτά, έτσι είπε. Και τον του είπα ότι μα δεν το ξέρει ότι είναι της Τουρκίας αυτές τις φωτογραφίες, αφού να το δημοσίευσε το Ανατολού λέγοντας επικαλούμενο και στρατιωτικές πηγές της Τουρκίας. Και εκεί άρχισε να λέει ότι εγώ από ένα ελληνικό site το πήρα, θα κατηγορήσετε και τα ελληνικά site. Τώρα, μα τα ελληνικά site το ανέφεραν λέγοντας ότι αυτές είναι φωτογραφίες κατασκοπευτικές της Τουρκίας και τις χρησιμοποιούν για αυτόν τον λόγο. Εγώ θέλω να πω ότι η Βασιλική Σιούτη ξέρει πολύ καλά όλους αυτούς τους δρόμους. Να υπενθυμίσω ότι μας έχει πει σε μια πρόσφατη εκπομπή ο πρέσβης επιτιμίου κ. Αϊφαντής που ήταν στις βόρειες χώρες, ότι εκεί η Φιλανδία, Δανία, Νορβηγία, τελικά βγαίνουν κάτι ύποπτες ΜΚΟ, έτσι είπε ο άνθρωπος, διπλωμάτης καριέρας και μάχημος, οι οποίες στο τέλος οι χρηματοδοτήσεις είναι απευθείας από την Τουρκία. Δεν ξέρω αν συμβαίνει με τη συγκεκριμένη που είναι από τη Δανία, αλλά ο ρόλος είναι περίεργος. Τι λέω όμως, ότι η Βασιλική Σιούτη εξ αρχής και το καλοκαίρι που έκανε μια εκπληκτική έρευνα που τύφλωσε κυριολεκτικά στη Μούρη γερμανικά και βρετανικά μέσα για αυτήν την ιστορία με τους 39 πρόσφυγες, ξεκινούσε από μια παραδοχή ότι υπάρχουν σοβαρές ΜΚΟ που τιμούν το όνομά τους, που δεν παίζουν με χρηματοδοτήσεις. Εννοείται, δεν αμφισβητούμε αυτό το πράγμα, το τσουβάλιασμα και ότι όλες οι ΜΚΟ γενικά. Το τσουβάλιασμα γενικώς είναι απαράδεκτο για οτιδήποτε και αν σωστό. Μιλάμε και οι γενικεύσεις. Είπες όμως, Βασιλική μου, ότι υπάρχουν σαν τα αραπανάκια στο Αιγαίο και στον Εύρο κάποιες ΜΚΟ που μόνο αυτό το ρόλο δεν παίζουν. Παίζουν τώρα ειλικρινά με την εμπειρία που έχεις αποκτήσει. Αυτή είναι συμπεριφορά ΜΚΟ. Είναι πολύ περίεργη για συμπεριφορά ΜΚΟ και ξέρεις δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και άλλα πράγματα που κάνουν εντύπωση. Για παράδειγμα, τώρα ο συγκεκριμένος Νορβηγός, ο οποίος από τότε που στάλθηκε η υπόθεση της ΜΚΟ του στη δικαιοσύνη, έχει φύγει από την Ελλάδα, δεν δέχτηκε ούτε να μπει στο Μητρό, να είναι, δηλαδή πάρα πολλές ΜΚΟ ξέρεις, έφυγαν. Με το που υπόθηκε ότι θα εγγραφούν επίσημα και θα δώσουν τα στοιχεία τους για το ποιος είναι υπεύθυνος κτλ. Πάρα πολλές εξαφανίστηκαν, έφυγαν αμέσως από την Ελλάδα και δεν δέχτηκαν να μείνουν εδώ και να εργαστούν. Όσες ήταν εντάξει, νομίζω ότι δεν είχαν να φοβηθούν και τίποτα έτσι από το να μείνουν εδώ πέρα. Mm. Για ποιο λόγο μια ΜΚΟ που θέλει να είναι στην Ελλάδα να βοηθάει τους πρόσφυγες, όπως λέει, έχει πρόβλημα να δώσει τα στοιχεία της και να είναι καταγεγραμμένη. Δεν μπορούσε ξέρεις, δεν μπορεί τώρα μια συντεταγμένη πολιτεία να αφήνει να μπαίνουν μέσα στις δομές των προσφύγων μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν ξέρει κανείς το ρόλο τους, δεν ξέρει κανείς ποιος τις εκπροσωπεί, ποιος τις χρηματοδοτεί, δεν ξέρει κανείς τίποτα. Και αυτό βέβαια γινόταν σε μεγάλο βαθμό. Αλλά και η συγκεκριμένη κυβέρνηση μπορεί να έχει βάλει μια κάποια τάξη όπως λέει, αλλά ούτε και αυτή έχει κάνει πολλά πράγματα και πολλές φορές αναγκάζεται να παίρνει κάποια μέτρα υπό το βάρος των αντιδράσεων, όπως και τώρα. Υπήρξε ένας θόρυβος τώρα, μια φασαρία, δηλαδή μια κριτική και προς την κυβέρνηση ότι τι κάνετε και τα λοιπά. Και όταν βλέπουν ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο, τότε λένε ότι ναι, θα το ερευνήσουμε. Και αυτό. Αλλά και τις συγκεκριμένες ΜΚΟ που έχουν στείλει στη δικαιοσύνη, δεν ξέρω γιατί δεν προχωράει, ούτε η ανάκριση έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ούτε η δικαιοσύνη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Εντάξει, έχει αργούς ρυθμούς η δικαιοσύνη, είναι αλήθεια. Εγώ έχω και κάποιες πληροφορίες ότι έχουν υπάρξει και κάποιες παρεμβάσεις από κάποιες χώρες. Δηλαδή έχουν ζητήσει και από τη Γερμανία κάποια στοιχεία για κάποιες που έχουν έδρα τη Γερμανία και δεν τα έχει δώσει, δεν συνεργάζεται και πάρα πολύ. Δεν συνεργάζονται κάποιες αρχές, υπάρχουν κάποια θέματα, αλλά ούτε και από την κυβέρνηση προχωράνε πάρα πολύ τα πράγματα. Εδώ τώρα αυτή του καλοκαιριού που την έψαξες και στο τέλος βρήκαμε χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή δηλαδή που δεν έχει απαντήσει
Για τους 39 και το παιδάκι. Καλά, και εκεί ναι. Η κυβέρνηση επίσης. Και από το δικό μας προϋπολογισμό. Να σου πω κάτι, Βασιλική. Καλά, αυτό περίμενε, γιατί είναι σημαντικό που λες. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό είναι κλειδί. Γι' αυτό σταματάω σε αυτό που είπες. Έχουν σταματήσει να ξέρεις τα χρήματα που ερχόντουσαν από τα ιδρύματα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ΥΠΑΤΕ Ερμοστία. Πλέον έρχονται πάρα πολύ λίγα χρήματα από εκεί και σχεδόν μόνο για τους ανήλικους πρόσφυγες. Όλα αυτά, δηλαδή όλα τα έξοδα των προσφύγων και μεταναστών και των τρίτων ασύλων που είναι εδώ, είναι από τον ελληνικό προϋπολογισμό, από το ελληνικό κράτος, από τους Έλληνες φορολογούμενους. Αυτοί δίνουν τα χρήματα. Οπότε αυτές οι ΜΚΟ που είναι τώρα εδώ πέρα, τα πολλά λεφτά τα παίρνουν από το κράτος, το ελληνικό. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Εγώ και να γι' αυτό και αν είδες ότι δεν θέλουν και. Να ανοίξει πολύ το θέμα. Ναι, δεν θέλουν να ανοίξει πολύ. Γιατί είναι αυτές, πάρα πολλές οργανώσεις λοιπόν που ασχολούνται με το προσφυγικό τώρα εδώ, είναι άμεσα εξαρτώμενες οικονομικά από το κράτος. Γιατί πλέον το ελληνικό κράτος πληρώνει. Δεν μου λες εσύ, Βασιλική, είσαι μια πορεία. Ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος μου Αργύρης. Κυρία Σιού, τι λέει, όλες αυτές οι ΜΚΟ που υποτίθεται ότι είναι μη κυβερνητικές, όταν ενισχύονται οικονομικά από κυβερνήσεις, είτε δικές μας είτε άλλων χωρών, δεν πάβουν αυτόματα να μην είναι μη κυβερνητικές και μετατρέπονται σε όργανα των χωρών που τις πληρώνουν? Δεν είναι απαραίτητα από χώρες, υπάρχουν και ιδρύματα. Υπάρχουν πρεσβείες. Η συγκεκριμένη, η 360 Human Rights που ήταν στον Εύρο και είχε αναλάβει τους 38 πρόσφυγες, λέει στο site της ότι χρηματοδοτούμαστε και από πρεσβείες. Το λέει ανοιχτά. Μάλιστα. Το γράφει δηλαδή όποιος μπει μέσα να δει από πού χρηματοδοτείται. Οπότε ναι, όταν χρηματοδοτείσαι, αυτός που σου δίνει τα λεφτά συνήθως σου βάζει και ατζέντα πάρα πολύ συχνά. Οπότε να υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Η συγκεκριμένη έχει πάρει πάρα πολλά χρήματα, η συγκεκριμένη οργάνωση. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι θα δείξει. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και ένας οικονομικός έλεγχος. Επειδή το έχεις ψάξει το θέμα, είναι κλειδί το Μητρό? Γιατί όπως είπαμε, και το έχεις τονίσει από τότε, όταν μπήκες σε ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα και με απειλές. Με τις ΜΚΟ, αν θυμάσαι Γιώργο, είχα ασχοληθεί και πιο παλιά. Σωστά. Και με τις άλλες ΜΚΟ, όχι αυτό, οι ανθρωπιστικές, προκύψανε μετά το 2015 οι προσφυγικές, κυρίως έτσι μαζικά, μετά το 2015. Αλλά αν θυμάσαι τη δεκαετία του 2000, τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποφασίσει ότι θα δίνονται κάποια χρήματα από τον προϋπολογισμό για αναπτυξιακή βοήθεια των κρατών, μετά το 2001 είχαν ξεφυτρώσει σαν τα μανιτάρια και στην Ελλάδα ΜΚΟ υποτίθεται για αναπτυξιακή δράση. Ελάχιστες κάνανε πραγματική αναπτυξιακή δράση και τότε. Και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πάρα πολλά χρήματα φαγώθηκαν. Έτσι. Και δεν τιμωρήθηκε και κανένας. Δηλαδή όλα αυτά αρχιοθετήθηκαν στο τέλος. Παρότι γίνανε έρευνες, υπήρχε και ένας πρέσβης που είχε τοποθετηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και είχε κάνει έρευνα, είχε ψάξει, είχε στείλει πολλές υποθέσεις στον εισαγγελέα, στη δικαιοσύνη. Τελικά δεν έγινε τίποτα. Κατά τη γνώμη σου, το Μητρό μπορεί να λειτουργήσει σε μια κατεύθυνση εκαθάρισης και κάθαρσης? Γιατί όπως είπαμε, υπάρχουν οργανώσεις που προσφέρουν πραγματικά έργο και ανακουφίζουν εκεί που δεν μπορούν και δομές του κράτους να λειτουργήσουν. Πρέπει να προχωρήσει η εκαθάριση. Κοίταξε, καθάριση δεν ξέρω, ανάλογα τι εννοούμε. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει Μητρό, σίγουρα θα πρέπει να καταγράφονται. Κοίταξε, δεν χρειάζεται να ανακαλύψουν την πυρίτιδα, αρκεί να κάνουν ό,τι κάνουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Αλλά στην Ελλάδα, ξέρεις, σχεδόν τίποτα δεν λειτουργεί κανονικά όπως και στις υπόλοιπες χώρες. Και είδες, ακόμα και στον Εύρο, εδώ υπήρχαν κακοί χειρισμοί και από την κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή, δεν δίνουν σημασία, δεν απαντάνε, όταν απαντάνε πρόχειρα. Είδες ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός Μετανάστευσης, πήγε στη δομή όταν ήρθανε οι πρόσφυγες αυτοί. Υπήρχαν κάποια πράγματα πολύ προφανή, δεν βγήκανε και εκεί. Απαντούσαν τώρα, λέγανε κάποιοι για το κτηματολόγιο. Για το πολύ σοβαρό θέμα που προηγήθηκε πριν, και αυτή ήταν και η ουσία κιόλας, γιατί γι' αυτό έγινε και όλη αυτή η ιστορία. Είναι για τα σύνορα, γιατί κάποιοι θέλουν να υπάρξει ένα θέμα στα σύνορα του Εύρου τώρα, έτσι. Βλέπεις ότι δεν απαντούσαν και αυτοί ξεκάθαρα, πολύ καθαρά από την αρχική κυβέρνηση, ενώ ήταν σχετικά εύκολο να καταλάβεις τι είχε γίνει εκεί πάνω.
επικαλούνταν κάποια άλλη μετά το κτηματολόγιο ή το Google Maps που αυτά είναι αστεία πράγματα. Ξέρεις ότι το στίγμα μπορεί να δώσει ο καθένας και ψεύτικα. Δηλαδή ο καθένας μπορεί να δώσει ένα ψεύτικο στίγμα. Άλλο θέμα αυτό πάλι. Εγώ τώρα είμαι στην Αθήνα και μπορώ να σου δώσω στίγμα με το WhatsApp να σου στείλω ότι είμαι στην Αλεξανδρούπολη. Αχ, δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει ένα στίγμα αυτό είναι έτσι, είναι αυτό το στίγμα, είναι αληθινό. Υπάρχουν εφαρμογές που και ένα 13χρονο παιδί μπορεί να τις κατεβάσει και να δώσει λάθος στίγμα. Αυτοί οι άνθρωποι το ξέρουμε, το παραδέχτηκαν οι ίδιοι, το είπανε, ότι Τούρκοι τους πήγανε και τους βάλανε πάνω στην νησίδα αυτή στο όριο. Τους βάλανε επίτηδες επάνω στο όριο. Και είχαν την καθοδήγηση των Τούρκων. Εγώ με έναν πρόσφυγα που μίλησα, με αυτόν μίλησα πάρα πολύ ώρα και μου τα είπα αρκετά αναλυτικά. Το σκεπτικό, δηλαδή, όχι το σκεπτικό του, μου είπε το εξής αυτός ο άνθρωπος, ότι ναι, οι Τούρκοι μας βάλανε, οι Τούρκοι μας καθοδήγησαν, οι Τούρκοι μας πιέζανε. Με τη βία μας βάλανε, μας πήρανε από την Τουρκία από διάφορα μέρη και μας πήγαν εκεί. Αλλά δόξα τω Θεώ, δεν παραπονιέμαι, γιατί σε τελική ανάλυση ήρθαμε στην Ελλάδα, περάσαμε στην Ευρώπη και αυτό βγήκε σε καλό. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν μόνοι τους. Ήταν στην Τουρκία, ζούσαν στην Τουρκία, εργάζονταν στην Τουρκία, τους μαζεύουν από διάφορα μέρη της Τουρκίας, τους πηγαίνουν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί τους πάνε στην Αδριανούπολη και τους μεταφέρουν στα σύνορα. Αυτούς τους βάζαν και τους βγάζανε για πάρα πολλές μέρες. Ήταν πάνω από ένα μήνα εκεί. Αλλά δεν ήταν συνέχεια πάνω στην νησίδα, έτσι. Σαφές. Ας είσαι καλά εσύ και η έρευνα, δηλαδή το αυτονόητο. Γιατί δεν είδα. Πολλοί σπεύσαν και μέσα και κόμματα να υιοθετήσουν αμέσως. Δεν λέμε το ανθρωπιστικό. Είναι... Βγήκε μάλιστα. Όταν πήγε ο Μηταράκης. Αντί να πει θα ερευνήσουμε να δούμε τι θα γίνει και να ξεκινήσει να ερευνά το ελληνικό κράτος να δει τι θα γίνει, είδε στην αρχή, είπε ότι φαίνεται ότι υπάρχει νεκρό παιδί σύμφωνα με τις καταθέσεις. Βέβαια, πάρα πολλοί πήραν το φαίνεται ότι υπάρχει νεκρό παιδί και άφησαν το σύμφωνα με τις καταθέσεις. Και αυτό το διατύπωσε πάρα πολύ κακά. Και εννοείται ότι έδωσε πάτημα να το χρησιμοποιήσει ο καθένας όπως θέλει αυτό που είπε, αντί να πει το αυτονόητο ότι θα ερευνήσουμε να δούμε τι συμβαίνει. Και ξέρεις, εκεί με το παιδί υπήρχαν δύο πράγματα. Το παιδί αυτό δεν υπήρχε σε καμία λίστα. Αυτοί είχαν δώσει λίστα με τα ονόματά τους όταν προσφύγανε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαν κάνει τουλάχιστον δύο φορές προσφυγή. Και τις δύο φορές η οικογένεια αυτή εμφανιζόταν με τέσσερα παιδιά. Έλειπε το όνομα του πέμπτου παιδιού. Η εξήγηση που δώσανε κάποια δημοσιεύματα, όχι οι ίδιοι δεν είπανε τίποτα, ήταν ότι ναι, είχε γίνει ένα λάθος στη διερμηνία και ωραία, είχε γίνει λάθος στη διερμηνία και ξεχνούσανε κάθε φορά μόνο το όνομα του συγκεκριμένου παιδιού να δηλώσουν στη λίστα, λόγω του διερμηνέα. Έτσι, δεν ξεχνούσαν κάποιο άλλο παιδί, το συγκεκριμένο παιδί ξεχνούσαν. Εντάξει, ας το δεχτούμε και αυτό το πράγμα που δεν έχει λογική, αλλά ας το δεχτούμε ότι το ξεχνούσανε, το ξέχασαν και τις δύο φορές. Οι άνθρωποι αυτοί στέλνανε συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο από τον Ιούλιο, συνέχεια. Ότι εδώ είμαστε στην νησίδα, έλατε να μας πάρετε. Βίντεο και φωτογραφίες που τους δείχναν όλους μαζί. Και στο βίντεο και στα βίντεο και στις φωτογραφίες, παντού βλέπεις την οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά. Πουθενά δεν υπάρχει πέμπτο παιδί. Ωραία λοιπόν, δεν ήταν στη λίστα. Δείξτε το όμως που είναι στη φωτογραφία. Απάντηση, που είναι στο βίντεο. Απάντηση, δεν έχει απαντήσει. Ούτε βρετανικά μέσα, ούτε γερμανικά που το είχαν σηκώσει. Δεν ξαναμίλησα, όπως είπες και εσύ, δεν μου απάντησαν. Εγώ ζήτησα να μου απαντήσει. Δεν μου απάντησε κανείς και ούτε ξανασυζητάνε το θέμα. Λοιπόν, Βασιλική Σούτη. Αλλά καταγγέλανε μία χώρα. Και όταν καταγγέλεις μία χώρα, καταγγέλεις και τη χώρα και το λαό της, ότι είναι υπεύθυνη για το θάνατο ενός παιδιού. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν αμφισβήτησα το θάνατο του παιδιού. Εγώ ήθελα να δω τι έχει γίνει. Γιατί αν έχει πεθάνει ένα παιδί στα σύνορα και αν φταίει η χώρα, η Ελλάδα, θα έπρεπε να βρεθούν υπεύθυνοι και να τιμωρηθούν. Και θα ήμασταν απέναντι. Πολύ και θα σωστή ζητούσαμε τη τιμωρία των υπευθύνων. Αλλά αν όχι. Αυτό το πράγμα και καλά, Βασιλική μου. Στην Τουρκία, τέλος πάντων, εντάξει, να μην πω τώρα πώς. Ξεκινάς να ερευνάς λοιπόν, χωρίς να ξέρεις τι θα σου προκύψει. Έτσι. Και απλά προέκυψε αυτό από τη δημοσιογραφική έρευνα. Αυτά τα θέματα δεν είναι αστεία. Δεν μπορείς να παίζεις έτσι, ούτε με τις ζωές των μικρών παιδιών. Σε τελική ανάλυση, ούτε τους πρόσφυγες ωφελεί αυτό το πράγμα. Εγώ τους πρόσφυγες τους καταλαβαίνω. Είναι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί. Μπορεί να χρησιμοποιήσουν και μέσα. Που εντάξει, ξέρεις τώρα. Δεν μπορεί να πούνε και κάτι παραπάνω προκειμένου να πετύχουν αυτό που θέλουν, να ζήσουν μια καλύτερη ζωή. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι, οι δημοσιογράφοι, η πολιτεία, οι αρχές.
Όλοι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, δεν θα πρέπει να μεταδίδουμε ψευδείς ειδήσεις, θα πρέπει να διαπιστώνουμε την αλήθεια όταν γράφουμε κάτι, θα μπορούσε πάνω να γίνει επεισόδιο σοβαρό. Οι Τούρκοι είναι στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή, τον Ερντογάν τον βλέπουμε όλοι κάθε μέρα πώς απειλεί. Λέγανε πηγαίνετε να τους διασώσετε, που δεν ήταν σε κατάσταση, δηλαδή ξέρει σε ποια κατάσταση. Ήταν πάνω στην νησίδα αυτοί οι άνθρωποι, σε μια νησίδα που τους πηγαίνανε οι Τούρκοι. Τους βάζανε και τους βγάζανε. Και επειδή δεν μπορούσαν να μπουν μέσα επειδή φυλάσσονται τα σύνορα, βρήκαν αυτό το τρίκ κάποιοι να πηγαίνουν οι ελληνικές αρχές να τους παίρνουν από εκεί και να τους φέρνουν μέσα. Αυτό. Όσο ήταν η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, που είναι η μόνη αρμόδια, όπως ξέρεις, για τα σύνορα, δεν υπάρχει άλλος. Μόνο η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ξέρει τα ακριβή σύνορα. Το κτηματολόγιο είναι εντελώς αναξιόπιστο. Έτσι, είναι αστείο δηλαδή να επικαλείται κάποιος το κτηματολόγιο. Η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού είπε ότι αυτό το σημείο που ήταν οι πρόσφυγες ήταν τουρκικό έδαφος. Θα πηγαίνανε οι ελληνικές αρχές σε τουρκικό έδαφος σοβαρά τώρα να πάρουν τους πρόσφυγες, να βγουν οι Τούρκοι από μέσα, να γίνει το οτιδήποτε. Συνέχισε, Βασιλική, αυτό που κάνεις. Τη Βασιλική Σιούτη τη συναντάτε πια στο Life, πρέπει να το πω αυτό. Με εξαιρετικά ρεπορτάζ και έρευνες. Γιώργο, να σου πω και κάτι άλλο, επειδή ξεκίνησε η συζήτηση με τον Νορβηγό. Ξέρεις, στη Νορβηγία υπάρχει ένα κομμάτι, νομίζω ότι είναι όσα χιλιόμετρα είναι και τα σύνορα της Ελλάδας με την Τουρκία. Λίγο λιγότερο από 200 χιλιόμετρα σύνορα Νορβηγίας-Ρωσίας. Αυτό το σημείο, όταν είχε ξεκινήσει η μεγάλη προσφυγική κρίση το 2015, ήταν ο αρκτικός διάδρομος που λέγανε. Πάρα πολλοί πρόσφυγες από τη Συρία πήγαιναν από εκεί για να μπουν στην Νορβηγία. Η Νορβηγία τον έχει κλείσει. Είναι πάρα πολύ στρατιωτικοποιημένη περιοχή, φυλάσσεται. Και πάρα πολύ δύσκολα πλέον κάποιος πρόσφυγας μπορεί να περάσει από εκεί. Πάντως θέλω να πω, οι νορβηγικές ΜΚΟ μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν προσπαθούν να κάνουν το ίδιο πράγμα, να βοηθήσουν πρόσφυγες να περάσουν στη χώρα τους. Και ενδιαφέρονται να βοηθήσουν να περάσουν πρόσφυγες και μετανάστες από την Τουρκία στην Ελλάδα. Γιατί η Τουρκία έχει... υπάρχει το Κάζους Μπέλ, υπάρχει η τουρκική επιθετικότητα, υπάρχει ο Ερντογάν που κάθε μέρα λέει θα έρθω νύχτα, βράδυ. Ναι, ναι. Δεν είναι και τα πιο Βασιλική, εύκολα σύνορα. Η φίλη μας Σκανδιναβή, έχεις δίκιο εσύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Είναι εντυπωσιακό, γιατί καμιά φορά από το διάλογο βγαίνει λαβράκι. Θέλω να σε ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτό που κάνεις. Προσπαθείς να καθαρίσεις την Ήρα με το Στάρι στο κομμάτι που αναλογεί της δημοσιογραφικής έρευνας. Καλή σου ημέρα, Ευχαριστώ Βασιλική. Πολύ, να είσαι καλά.